Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του COS TV. 5η, 9 Νοεμβρίου σήμερα και πάμε να δούμε τους τίτλους επικαιρότητας. Δείτε σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων του COS TV με βραβείο στις αποσκευές του επιστρέφει ο Δήμος της ΚΟ από την έκθεση του Λονδίνου. Για την παγκόσμια έκθεση τουρισμού στο Λονδίνο μίλησε στο COS TV ο Δημοτικός Σύμβουλος και Ξενοδόχος Ηλίας Σιφάκης. Συνέντευξη τύπου εφόλησης σύλλησε στο σταθμό μας από την πρόεδρο του ΙΤΕΠ Ντίνα Σβήνου. Με ευλάβη και κατάνοιξε ο πανηγυρικός εσπερινός στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου ΚΟ. Ξεκινούν σήμερα το απόγευμα τα μαθήματα βυζαντινής μουσικής μετά από 4 χρόνια λόγω κορονοϊού. Σημαντικές συναντήσεις του Δημάρχου Νησίρου στην Αθήνα. Συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών με τον Θόδωρο Λιβάνιο για το ΔΙΚΕΝ. Στο ΕΚΚΟ τα έσοδα από το φετινό μουσικό μαραθώνιο αγάπης του Ροταριανού Ομίλου Κώστο Χάνη. Αγώνας ποδοσφαίρου 5x5 από το 15 μελές του ΕΠΑΛΚΟ για την ενίσχυση των οικονομικών του σχολείου. Με βραβείο στις αποσκευές του επιστρέφει ο Δήμος ΚΟ από το Λονδίνο. Η ΚΟΣ βραβεύτηκε ως ο καλύτερος ποδηλατικός προορισμός στα Greek Travel Awards του 2023 του ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας. Στην έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισμού απίφθινε εκ μέρους του Δήμου ΚΟ η Αντιδήμαρχος Τουρισμού Σέβη Βλάχου, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς προβάλλονταν διαφημιστικό βίντεο της Μαρίνας ΚΟ. Με βραβείο στις αποσκευές του επιστρέφει ο Δήμος ΚΟ από το Λονδίνο. Η ΚΟΣ βραβεύτηκε ως ο καλύτερος ποδηλατικός προορισμός στα Greek Travel Awards 2023 του ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας. Πρόκειται για ψηφοφορία μέσω της πλατφόρμας σύγκρισης τιμών και κρατήσεων πακέτων διακοπών Ice Lolly και travelsupermarket.com. Τα βραβεία αυτά προωθούν τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και λειτουργούν ως βαρόμετρο για τις προτιμήσεις των Βρετανών στην επιλογή των διακοπών τους. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της World Travel Market, παρουσία εκπροσώπων ΜΜΕ, τουριστικών γραφείων και πρακτορείων, με τους οποίους η ΚΟΑΚΗ Αποστολή σε αυτήν την τρίωρη δράση είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις για τις προοπτικές της σεζόν το 2024. Στην έναρξη της εκδήλωσης, χαιρετισμό εκ μέρους του Δήμου ΚΟ απίφθινε η Αντιδήμαρχος Τουρισμού Σέβη Βλάχου, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς προβάλλονταν διαφημιστικό βίντεο της Μαρίνας ΚΟ. Την Αποστολή της ΚΟ τίμησε με την παρουσία του ως εκπρόσωπος της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Δωδεκανήσου ο επί πολλά έτη ιδιοκτήτης πρακτορείου κ. Κώστας Κουρούνης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος και Ξενοδόχος Ηλίας Σιφάκης μίλησε στο COS TV από τη Βρετανική Πρωτεύουσα για την παρουσία της ΚΟ στην Παγκόσμια Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου. Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ΚΟΣ ήταν άφαντη από τη Διεθνή Έκθεση, δημιουργώντας σκιά στο αισιόδοξο κλίμα για την περίοδο του 2024. Ο κ. Σιφάκης ανέφερε κατηγορηματικά ότι ούτε περίπτερο, ούτε ένα στάντ στο ΝΕΟΤ, ούτε καν διαφημιστικό υλικό με αποτέλεσμα να μας καταπιούν οι Κυκλάδες με τις οποίες συνυπήρξαμε στο μικρό στάντ της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ολοκληρώνεται η μεγαλύτερη τουριστική έκθεση αναφορικά με την Ευρώπη, φαντάζομαι, το World Travel Market του Λονδίνου, στο οποίο συμμετείχατε και ως ξενοδόχος και με την ιδιότητά σας αυτή, αλλά και ως δημοτικός σύμβουλος που παραμένετε στον Δήμο της ΚΟ. Νομίζω όμως και περισσότερο ως ξενοδόχος. Θέλω να μας πείτε λίγο τι διεμήφθη, τι έγινε στην έκθεση αυτή, την τουριστική έκθεση του Λονδίνου που είναι η μεγαλύτερη και πώς είδατε τα πράγματα αναφορικά με την Ελλάδα, γιατί διαβάζουμε τις ανταποκρίσεις των συναδέλφων ότι τα νησιά μας έκαναν εξαιρετική εντύπωση, ότι υπάρχει μία άνοδος στην αγγλική αγορά και αυτή αφορά και τη Ρόδο και την ΚΟ αλλά και γενικότερα το Νότιο Αιγαίο. Υπάρχει, η αλήθεια είναι ότι ναι, ολοκληρώνεται. Εχθές ήταν οι δύο πιο σημαντικές μέρες της Παγκόσμιας Έκθεσης Τουρισμού στο Λονδίνο και αφορά όλο το τουριστικό, γίνεται σε όλο τον κόσμο. Να σας πω ότι όσον αφορά την Ελλάδα, υπήρχε μια σχετική συγκρατημένη όμως αισιοδοξία. Καταλαβαίνετε ότι όταν
γίνονται πολύ μεγάλες αλλαγές γύρω από την περιοχή μας. Υπάρχει μια συγκράτηση στον ενθουσιασμό. Παρ' όλα αυτά, η αύξηση είναι αρκετά σημαντική μέχρι στιγμής. Η τάση που δείχνει η αγορά αυτή τη στιγμή είναι αυξητική για την Ελλάδα. Εάν υποψιαστεί και αν συνυπολογίσει κανείς και τις επιπτώσεις που θα έχει η κρίση στη Μέση Ανατολή και στην Τουρκία, αλλά και στην Αίγυπτο και στην Τινησία, δηλαδή σε αρκετά μεγάλες τουριστικές περιοχές στη Μεσόγειο, καταλαβαίνετε ότι η Ελλάδα είναι από τους κερδισμένους της περίοδου. Να σας πω ότι δεν αφορά μόνο την αγγλική αγορά. Εγώ άκουσα πολύ καλά μηνύματα και από την ολλανδική αγορά. Αλλά αυτό που μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι ακούσαμε πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα από την ισραηλινή πλευρά. Οι Ισραηλίτες δεν παραδίδουν τα όπλα, δεν σταματάνε τις πτήσεις τους, δεν σταματάνε τον προγραμματισμό τους για το 2024. Αντιθέτως, αυξάνουν το πρόγραμμα και αυξάνουν το πτυτικό τους έργο. Έμαθα στην έκθεση ότι ήδη παλιοί tour operator, οι οποίοι είχαν σταματήσει την εργασία τους, τις εργασίες τους στην ΚΟ, έχουν αρχίσει και κάνουν κρούσεις και προσπαθούν να βρουν δωμάτια για να λειτουργήσουν το 2024, και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετά ενθαρρυντικό, θεωρώντας βέβαια ότι η Ισραηλινή μεριά, ότι όλη αυτή η φασαρία και το πρόβλημα το μεγάλο, το κυρίως πρόβλημα που δημιουργήθηκε, θα έχει σταματήσει τις επόμενους μήνες, οπότε το καλοκαίρι θα συνεχίσει με να υπάρχει το πρόβλημα του Παλαιστινιακού και του Ισραηλινού, αλλά δεν θα είναι σε αυτό το... την ένταση. Σε αυτή την ένταση, ακριβώς. Τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά. Από εδώ και πέρα μένει βέβαια να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η διαδικασία. Είναι μια κρίσιμη περίοδο για την περιοχή. Επηρεάζονται πάρα πολλές χώρες. Η Τουρκία επηρεάζεται για πολύ συγκεκριμένους λόγους, για δικούς συγκεκριμένους λόγους και για τις τάσεις που έχει πάρει. Η Αίγυπτος, καταλαβαίνετε. Ναι, πείτε μου. Η Αίγυπτος, καταλαβαίνετε, έχω και τα μηνύματα που έρχονται στο κινητό. Η Αίγυπτος, καταλαβαίνετε, και η Τινησία, οι οποίες είναι άμεσα εμπλεκόμενες χώρες, περισσότερο η Αίγυπτος, αντιμετωπίζουν μια κρίση. Ενδεχομένως άκουσα ότι η τινησιακή αγορά να μην ανοίξει και καθόλου και κόβουν σιγά σιγά και την Αίγυπτο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλος αυτός ο κόσμος από την Ευρώπη κάπου πρέπει να διοχετευτεί. Και η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία είναι από τις χώρες οι οποίες κερδίζουν. Δεν θα ήθελα να το πω έτσι, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ σωστό, αλλά... Στείλατε και μία ανακοίνωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα οποία αναφέρεται χαρακτηριστικά την... όχι την απουσία, νομίζω, αλλά ουσιαστικά αναφέρεται πολύ συγκεκριμένους λόγους και επιχειρηματολογείται πάνω στο γεγονός ότι η παρουσία του Δήμου της ΚΟ δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι, αντιπροσωπεύοντας έναν μεγάλο Δήμο. Γενικώς η ενημέρωση που είχαμε και η πληροφόρηση που είχαμε από το νεό του Λονδίνου είναι ότι απειλείται σοβαρά πλέον από τη Ζάκυνθο να χάσουμε μία από τις πρωτιές που είχαμε στην αγγλική αγορά. Καταλαβαίνετε ότι παραδοσιακά η Ρόδος και η Κέρκυρα είναι μεγάλοι προορισμοί για την Αγγλία και ακολουθούσε η ΚΟΣ. Σιγά σιγά φαίνεται ότι η Ζάκυνθος αρχίσει να αυξάνει πολύ δυναμικά την παρουσία της στην Αγγλία και να κερδίζει πολύ μεγάλο έδαφος. Αυτή ήταν και, θα έλεγα, η προειδοποίηση η οποία είχαμε από τον ΝΕΟΤ. Από εκεί και πέρα τώρα, όταν θέλεις να λέγεις ότι είσαι ένας μεγάλος τουριστικός προορισμός, δεν είναι εύκολο να γίνεσαι πάντα κακός ή να κουνάς το δάχτυλο. Αλλά δεν μπορείς να πηγαίνεις χωρίς περίπτερο σε μια τέτοια έκθεση. Στην ανακοίνωσή μου έχω γράψει αναλυτικά ποιες είναι οι εργασίες οι οποίες υποχρεούται να κάνει ένας Δήμος σε μια τέτοια έκθεση. Πέρα από το χώρο πρέπει να δώσει όχι στους μεγάλους επιχειρηματίες. Αυτοί πάνε μόνοι τους, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρουν οι μικροί επιχειρηματίες, οι οποίοι πάνε, δεν έχουν ένα χώρο, δεν έχουν το budget, τον προϋπολογισμό για να πληρώσουν κάτι αντίστοιχο σε μια τέτοια έκθεση, η οποία είναι ακριβή, έτσι, κακά τα ψέματα. Από εκεί πέρα χρειάζεται τη στήριξη του Δήμου να έχει ένα χώρο να κάτσει να κάνει τις επαφές του ο οποιοσδήποτε θα πάει εκεί. Δεν είναι δύσκολο. Τα βήματα τα οποία εγώ τουλάχιστον πρότεινα και σαν παράταξη, ας αρχίσουμε από τώρα να οργανώνουμε για το 2024, να βρούμε το χώρο, να βρούμε την εταιρεία, να μιλήσουμε με τους επιχειρηματίες της ΚΟ, οι οποίοι μεγάλοι επιχειρηματίες θέλουν να είναι δίπλα στην ΚΟ, θέλουν να έχουν ένα περίπτερο στο οποίο να εντάσσονται μέσα στην ΚΟ. Με κάποιες προϋποθέσεις, βέβαια, ο καθένας να έχει την ιδιωτικότητά του για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του ανεπηρέαστος. Αυτά είναι ζητήματα που λύνονται. Είναι ζητήματα τα οποία τα έχει λύσει η Ρόδος χρόνια τώρα. Είναι κάτι το οποίο είχαμε λύσει εμείς παλιά. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό έχει σταματήσει. Δεν είναι πολλές οι εκθέσεις.
Μην πάμε σε όλες. Πάμε, δύο μεγάλες εκθέσεις είναι. Της Ολλανδίας, του Βερολίνου και της Αγγλίας. Από εκεί και πέρα έχει και συγκεκριμένη δουλειά και τις επαφές που πρέπει να κάνει ο Δήμος. Και με τους δημοσιογράφους αλλά και με τους πράκτορες. Το ότι πάει ένας δημοτικός σύμβουλος ή ένας αντιδήμαρχος εκεί δεν σημαίνει ότι πάει και κάθεται απλά ό,τι του τύχει να του έρθει. Βοηθάει τους επιχειρηματίες και λύνει πολλές φορές προβλήματα επί τόπου. Και μάλιστα στην ανακοίνωση μου αναφέρω κιόλας, είχαμε λύσει το πρόβλημα του γαμήλιου τουρισμού της στην ΚΟ την τετραετία 2006-2010. Εκείνη την ώρα μας ήρθε η ανάγκη, πήραμε την απόφαση, είπαν προχωρήστε και βλέπετε που έχει πάει ο τουρισμός, ο γαμήλιος τουρισμός στην ΚΟ. Δεν είναι διακοσμητικός ο ρόλος τους, πραγματικά δεν είναι διακοσμητικός και δεν πρέπει να είναι διακοσμητικός. Τώρα, το να πηγαίνει η ΚΟΣ μέσα σε ένα περίπτερο όπου είναι όλες οι Κυκλάδες, είναι όλα τα μικρά δωδεκάνησα και να μην έχουμε ούτε καν έναν άνθρωπο να δίνει πληροφορίες και να μας έχει καταπιεί οι Κυκλάδες, η Κάρπαθος, η Λέρος, που δεν τα απαξιώνουν τα νησιά, αλλά δεν είναι της τουριστικής δύναμης της ΚΟ. Έπρεπε να έχουμε δική μας αυτόνομη παρουσία. Και είναι κάτι το οποίο δεν το λέω εγώ. Είναι κάτι το οποίο μου το ζητούσαν όλοι και μου λέγανε προς Θεού. Και μάλιστα μου το αποκαλούσαν και ντροπή αυτό το πράγμα. Έτσι. Θα κλείσω εδώ. Έχω βγάλει την ανακοίνωση. Πραγματικά όποια βοήθεια χρειάζεται ο Δήμος, νομίζω ότι όλος ο κόσμος προσφέρεται για να το τη δώσει. Και ελπίζω να μην ξαναδούμε τέτοιες καταστάσεις και προς Θεού δεν θέλουμε να το δούμε και στο Βερολίνο. Σημαντικά τόσα μας λέτε και νομίζω ότι μπορεί να τα κρίνει και ο κόσμος και η Δημοτική Αρχή και τα στελέχη, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν παρουσία στον είναι του χρόνος, ο χρόνος που ξεκινάει. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι η νέα Δημοτική Αρχή θα αναλάβει και τα νέα στελέχη θα αναλάβουν από την 1η του Γενάρη. Νομίζω ότι έχουν αρκετό χρόνο για να μπορέσουν να κάνουν τις επαφές τους και να κάνουν τις ενέργειες οι οποίες πρέπει για να έχουμε μία σοβαρή παρουσία τουλάχιστον σε δύο μεγάλες εκθέσεις. Εννοείται, φαντάζομαι, με το νέο σχήμα το οποίο θα τοποθετηθεί στον τουρισμό και οι αλλαγές που θα γίνουν στην διάδοχη αυτή η κατάσταση που... Ακριβώς. Μπορεί να συνεχίσει και το ίδιο, αλλά επειδή υπάρχει η αλλαγή αυτή, με η 31-12 του λίγη η θητεία αυτής της Δημοτικής Αρχής και ξεκινάει η νέα της θητεία, φαντάζομαι ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές. Οπότε έχουν άπλετο χρόνο για να προχωρήσουν. Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Βουλευτής Δωδεκανήσου Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Παπάς με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Τριαντόπουλο. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η πορεία των αποζημιώσεων για τις πυρκαγιές του καλοκαιριού στη Ρόδο, καθώς και η επίσπευση των διαδικασιών και των απαιτούμενων ελέγχων των αιτήσεων, ενώ συζητήθηκε και η ανάγκη προετοιμασίας για έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Συνέντευξη εφόλης της ύλης παραχώρησε στο COS TV η πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων Ντίνα Σβήνου, η οποία μετά και την επίσημη ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων από το πρωτοδικείο για τις περιφερειακές εκλογές, ευχαρίστησε όσους την στήριξαν με την ψήφο εμπιστοσύνη στο πρόσωπό της, ενώ αναφέρθηκε στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη από το ΙΤΕΠ που δείχνουν ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισμού. Κυρία Σβήνου, μετά την δημοσιοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων από το πρωτοδικείο, θα θέλαμε ένα σχόλιο για την πανηγυρική εκλογή σας στην πρώτη θέση. Βασικά θα να πούμε ότι είναι πανηγυρική εκλογή του Γιώργου του Χατζημάρκου και της Παράταξης Προστάσεως στο Νότιο Αιγαίο, καθώς είναι η τρίτη συνεχόμενη θητεία που εκλέγεται με τόσο υψηλά ποσοστά. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι ο κόσμος εμπιστεύεται για μία ακόμη χρονιά την Παράταξη μπροστά στο Νότιο Αιγαίο και τον Γιώργο του Χατζημάρκου και βεβαίως τους ανθρώπους που έχει επιλέξει προκειμένου να τον εκπροσωπήσουν. Αυτό αποτελεί και μία πολύ μεγάλη δέσμευση και πολύ μεγάλη ευθύνη, έτσι ώστε όλα αυτά τα έργα και ό,τι ξεκίνησε να συνεχίσει και άλλα τόσα στην επόμενη πενταετία. Εγώ από τη δική μου την πλευρά θέλω να απευθύνω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλους αυτούς που με στήριξαν με το σταυρό της εμπιστοσύνης τους, αλλά και σε όλο τον κόσμο της ΚΟ, ανεξαρτήτως του τι επέλεξε, οφείλω να πω ότι η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη. Και ότι αυτό που έλεγα και που συνεχίζω να το λέω και που το έχω αποδείξει και μέχρι τώρα πορεία μου, ότι θα συνεχίσω να δουλεύω με μεγάλη ευθύνη μπροστά
Βάζουμε πάντα τα νησιά μας, τον τόπο μας, την κοινωνία, τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Και εκεί λοιπόν είναι το πολύ σημαντικό. Αυτή η γνώση που απεκτήθη κατά τη διάρκεια της προεκλογικής διαδικασίας, αυτή θέλω να συνεχίσω να είμαι δίπλα στον κόσμο, δίπλα στον συμπολίτη μου, προκειμένου να λαμβάνω γνώση, να λαμβάνουμε αυτά τα θέματα που προβληματίζουν τον κόσμο και ο καθένας από εμάς, από όποια θέση μπορεί, από όποια θέση βρεθεί, να προσπαθούμε και να δουλεύουμε προς την επίλυσή τους, προς την ανάπτυξη περαιτέρω υποδομών και γενικότερα προς τη διευκόλυνση της καθημερινότητας του συμπατριώτη μας. Αυτό είναι η δική μου η δέσμευση, όπως επίσης και η πρόθεσή μου και η επιθυμία μου είναι όλοι μαζί να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Όπως και αυτό το τόνιζα πάντα, κάθε σταυρός είναι μια μεγάλη ευθύνη που έχει λάβει ο καθένας από εμάς. Άρα, αυτό τώρα που μένει μπροστά μας είναι να δουλέψουμε σαν ομάδα, εκλεγμένη και μη εκλεγμένη, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το δύσκολο έργο που έχουμε μπροστά μας. Τώρα να πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο, στην Ένωση Ξενοδόχων, που παραμένετε ως αντιπρόεδρος και στην διάδοχη κατάσταση της Προεδρίας η φίλη και συνεργάτη δάσας η Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Πείτε μας έτσι δύο λόγια για αυτή την συνεργασία που συνεχίζεται. Παραμένετε ενεργό μέλος της Ένωσης. Καταρχήν, μας πέσανε όλες οι εκλογές μαζί. 23 Σεπτέμβρη, λοιπόν, έλυγε η θητεία της Ένωσης Ξενοδόχων και εν όψη και των εκλογών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας έπρεπε πια να προχωρήσουμε και να κάνουμε τις δικές μας αρχές. Είμαι ευτυχής μετά από 9 χρόνια όπου ήμουνα στην Προεδρία της Ένωσης Ξενοδόχων με πάρα πολύ καλούς συνεργάτες, 7 μέλη στην Ένωση, στο Διοικητικό Συμβούλιο, πολύ άξια μέλη όπου έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Και πια ήρθε η ώρα, έκλεισε ένας κύκλος και αυτό το είχα πει και όταν εκλέχθηκα για τρίτη συνεχόμενη φορά στην Ένωση Ξενοδόχων ότι θα ήταν η τελευταία μου θητεία. Αυτές οι θέσεις δεν είναι για να είναι μονίμως κάποιος πρόεδρος, πρέπει να εναλλάσσονται. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που ένας άνθρωπος τόσο ικανός, τόσο δραστήριος, ένας άνθρωπος τόσο παραγωγικός, όπως είναι η Μέρη Τριανταφυλοπούλου, ήρθε και παρέλαβε τη σκυτάλη και συνεχίζει όχι απλά με την ίδια δυναμική, με ακόμα μεγαλύτερη δυναμική, να λειτουργεί πια ως πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, με όλους εμάς πάλι, για σύνδεση του Διοικητικού Συμβουλίου, να είμαστε εκεί για οτιδήποτε χρειαστεί. Έτσι λοιπόν συνεχίζει να δουλεύει πολύ παραγωγικά. Παράλληλα και να την ευχαριστήσω κιόλας γιατί κάναμε μαζί, αν δεν ήταν η Μέρη Τριανταφυλοπούλου, νομίζω δεν θα πετυχαίναμε όλα αυτά τα κομμάτια που έχουμε πετύχει. Παράλληλα συνεχίζουμε τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Εγώ εξακολουθώ και είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και εκεί με μεγάλη ευθύνη για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε και εδώ στο Διοικητικό Συμβούλιο όλα τα δρόμενα και να συνεχίσουμε και τις διεκδικήσεις μας σε πανελλαδικό επίπεδο. Και τρέχουμε κιόλας, συνεχίζω ως πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Αυτό να μας πείτε τι ακριβώς, τι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Γνωρίζουμε ότι στο ΙΤΕΠ ως πρόεδρος έχετε κάποιες έρευνες που αφορούν το ξενοδοχειακό κομμάτι και τα παραγωγικά στοιχεία που βγαίνουν από αυτές. Έτσι είναι. Παράγουμε λοιπόν την πρωτογενή έρευνα σε πανελλαδικό επίπεδο που αφορά το χώρο της ξενοδοχείας. Τώρα αυτή τη στιγμή τρέχει μια έρευνα την οποία την έχουμε εκπονήσει το 2021, το 2022 και τώρα για το 2023, όπου την έρευνα απασχόλησης, όπου αποτυπώνουμε τις ποιοτικές και ποσοτικές ελλείψεις εργαζόμενων στο χώρο του τουρισμού, στο χώρο της ξενοδοχείας ειδικά και ευρύτερα στο χώρο του τουρισμού. Είναι τα δικά μας τα νούμερα που χρησιμοποίησε και ο ΣΕΤΕ και το Υπουργείο και όλοι οι φορείς προκειμένου να αποτυπώσουμε αυτές τις ελλείψεις. 55.000 εργασίες είχαμε το 2021, το 2022 είχαμε κοντά στις 60.000 και τώρα λοιπόν πάμε να δούμε ποιο είναι το καινούριο μας νούμερο, το οποίο θα το ανακοινώσουμε μάλιστα στη Γενική Συνέλευση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου μαζί με όλα τα συμπεράσματα, τα βασικά συμπεράσματα των ερευνών που έχουμε εκπονήσει. Παράλληλα με την απασχόληση τρέχει ένα μηνιαίο πάνελ όπου καταγράφουμε την πληρότητα και την μέση τιμή αλλά και τη διάμεσο καθ' όλη τη διάρκεια των μηνών, των θερινών και τώρα ξεκινήσαμε το χειμερινό πάνελ όπου και εκεί θα έχουμε τα συμπεράσματα για να γνωρίζουμε και να αποτυπώσουμε τα νούμερα της ελληνικής ξενοδοχείας. Γνωρίζουμε βέβαια ότι είχαμε
και διανύουμε ακόμα μία σεζόν ρεκόρ σε άποψη, από άποψη αφήξεων σε πανελλαδικό επίπεδο. Εμείς ερχόμαστε για να αποτυπώσουμε πια τα ποιοτικά νούμερα που αφορούν το χώρο της ξενοδοχείας. Παράλληλα, έχουμε τρέξει μία έρευνα για την τεχνολογία στον χώρο των ξενοδοχείων, αλλά και για την τεχνητή νοημοσύνη, και είναι η πρώτη φορά που αποτυπώθηκαν και οι ανάγκες και οι προθέσεις των επιχειρηματιών να επενδύσουν σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που ήδη χρησιμοποιούνται ευρέως από tour operator σε παγκόσμιο επίπεδο. Τρέχουμε και έρευνα για την αηφορία. Θα παρουσιάσουμε μάλιστα εγώ προσωπικά 1 με 3 Δεκέμβρη σε ένα συνέδριο στα Χανιά, όπου αφορά σε τουρισμό και σε βιωσιμότητα αηφορία ξενοδοχείων. Θα παρουσιάσουμε τα σχετικά αποτελέσματα και γενικά έχουμε πάρα πολλή δουλειά και πάρα πολλούς τομείς στους οποίους διεισδύουμε μέσα από τα ερωτηματολόγια μας. Κλείνοντας έτσι, να μας πείτε με την εμπειρία σας και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του φετινού τουρισμού, όπως έκλεισε η σεζόν εδώ στο νησί μας, στην ΚΟ. Θα είναι και περιμένουμε τώρα, όπου να είναι, θα πάρουμε και τα τελικά τα νούμερα για να μπορέσουμε πια να το αποτυπώσουμε πλήρως. Είναι μια χρονιά ρεκόρ για το χώρο του τουρισμού στο νησί μας. Έχουμε περισσότερες αφίξεις, όπου πέρσι ήταν χρονιά ορόσημο. Πλέον θα μιλάμε με χρονιά ορόσημο το 2023. Θεωρώ ότι θα αποτυπωθεί και σε οικονομικό επίπεδο χρονιά ρεκόρ, ακόμα και αν κάποια εμπορικά καταστήματα φαίνεται ότι δεν πήγαν τόσο καλά όσο ανέμεναν. Όμως, τα συγκριτικά μας στοιχεία ήταν με το 2022, όπου ο κόσμος βγήκε προς τα έξω, ξόδεψε, η μέση τουριστική δαπάνη, η μέση κατακεφαλήν δαπάνη δεν θα είναι αναλογική με την αύξηση αφίξεων και την αύξηση των εισπράξεων. Αυτό περιμένουμε βέβαια να τα δούμε και είναι αυτό που θα αποτυπωθεί μέσα, που αποτυπώθηκε μάλλον σε κάποια εμπορικά καταστήματα. Εμείς βαδίζουμε πια σε μία λογική ότι η ΚΟΣ, το νησί μας, έχει ζήτηση. Φαίνεται λοιπόν ότι και για το 2024 αυξάνονται οι επενδύσεις των tour operator στο νησί μας, επενδύσεις πως η δρομολόγηση των πτήσεων, των αεροπορικών θέσεων. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει αυξητική σχέση, αυξητική τάση σε σχέση και με το 2023. Άρα λοιπόν είμαστε από τους προορισμούς που εμφανίζουν ζήτηση. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι επαναπαυόμαστε σε αυτό. Είναι τα πρώτα μηνύματα που παίρνουμε στον τουρισμό και με έναν πόλεμο που αυτή τη στιγμή διεξάγεται και όλες τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει, αλλά και όλα αυτά τα γεγονότα που μπορεί να συνηγορήσουν, πάντα μας κάνουν επιφυλακτικούς στον χώρο του τουρισμού. Καμία επανάπαυση. Συνεχίζουμε να λέμε ότι θέλει επένδυση, συνεχίζουμε να λέμε ότι χρειάζεται μια στρατηγική, γιατί πια πρέπει εμείς οι ίδιοι να χαράζουμε την τουριστική πολιτική του τόπου μας και όχι να περιμένουμε τις συγκυρίες να μας οδηγήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΟ την Παρασκευή 10 του Νοέμβρη στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων. Ανάμεσα στα θέματα, η πρόταση αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΟ προς το Υπουργείο Εσωτερικών για τη διατήρηση ή μη των ΔΟΠΑΒΣ και της ΚΕΚΠΑΠΙΑΣ και η λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2024. Στα εκκλησιαστικά δρόμενα τώρα, με τη δέουσα κατάνοιξη και ιεροπρέπεια τελέστηκε ο πανηγυρικός εσπερινός της εορτής του Αγίου Νεκταρίου στην Ιερά Μονή του στην ΚΟ, παρουσία πλήθους προσκυνητών που κατέκλυσαν τους χώρους της Μονής, που παρευρέθηκε για να ανάψει ένα κερί και με ευλάβεια να προσκυνήσει τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου που φυλάσσεται στην Ιερά Μονή από ιδρύσεώς της επί μακαριστού Ναθαναήλ του Πρώτου. Στον εσπερινό χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης ΚΟ και Νησίρου κύριος Ναθαναήλ, συμπαραστατούμενος από τον Ιερό Κλήρο, παρουσία του καθηγούμενου της Ιεράς Μονής Ιβύρων Αγίου Όρους Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ναθαναήλ. Παρούσες ήταν επίσης η ηγουμένη της Ιεράς Μονής Γερόντισσα Ευπραξία και οι μοναχές. Thank you.
Συ ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πενταγησίους άντρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σφήτων, των ίνων και των έλεων, και πλήθυρον αυτήν την Αγία Εκκλησία, την Επαρχία, Ιερά Μητροπόλη, νήσω Αγία και Ιερά Μονή ταύτη και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς ρούλους σου Αγίασον, και τους οίκους των εορταζόντων και προσφερόντων, και την Αγίαν και Ιεράν Μονή ταύτην ευλόγησον. Ουδησί ευλογών και αγιάσων και πληθύνων και τρέφων και διακυβερνών και περικρατών και περιφρουρών και συνέχων και διασφαλίζουν τα σύμπαντα και εσύ την δόξα να πέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαπώ και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και του είπαν, «Γέροντα, ο Νεκτάριος θα σου πάρει τη θέση. Ετοιμάζεται για να σε διώξει και να πάρει αυτό στο θρόνο σου». Ο αδύναμος Πατριάρχης πίστεψε τους ανθρώπους, πίστεψε τους επισκόπους του. Και έτσι λοιπόν έβγαλε μια εγκύκλιο και έπαυσε το Νεκτάριο από τα καθήκοντά του. Και μετά από λίγο, πιεσμένος πάλι από τους υπόλοιπους επισκόπους, έβγαλε μια δεύτερη εγκύκλιο που έλεγε ο Νεκτάριος να φύγει από το Πατριαρχείο και να κατοικήσει αλλού. Και έτσι ο Νεκτάριος, ο επίσκοπος που ήταν γεμάτος αγάπη για εκείνον τον τόπο, πήρε ένα μικρό ξύλινο μπαούλο με ό,τι μπορούσε να χωρέσει και ό,τι είχε, γιατί δεν είχε και πολλά πράγματα, και ήρθε στην Ελλάδα και άρχισε να χτυπάει τις πόρτες. Ευτυχώς ο Θεός με ρίμνησε και έφυγε με την αρχιεροσύνη. Δεν του στερήθηκε η αρχιεροσύνη. Χτύπαγε λοιπόν τις πόρτες, αλλά όλοι ήταν επιφυλακτικοί, βλέπετε, κυκλοφόρησαν τα νέα εγκύκλοι του Πατριάρχου. Ήταν πολύ βαρύ φορτίο και έτσι ο Νεκτάριος περιηγήθηκε στην Ελλάδα ζώντας με ένα κομμάτι ψωμί, με την ελεημοσύνη των ανθρώπων, παίρνοντας μια θέση ιεροκήρυκα πότε εδώ, πότε εκεί, μέχρι που του προτάθηκε η διεύθυνση της Ριζαρίου, όπου έγιναν τα μεγάλα θαύματα. Γιατί αυτή η διεύθυνση από τον επίσκοπο Νεκτάριο ήταν που έδωσε ζωή σε αυτή τη σχολή και γέμισε πνευματικότητα τη χώρα μας. Για το λείψανο του δεσπότη μας, του Μητροπολίτου Κόων Αθαναήλ, που αναπαύεται εδώ πίσω από το ιερό, για τις γερόντισες που έφυγαν και για όλους τους χριστιανούς που κατοικούν εδώ και περιμένουν γέροντα από σας το έλεος, και οι ζωντανοί και οι διακοιμημένοι. Έχουμε όλοι
φορτώσει την πλάτη σου και το ξέρουμε και θέλουμε να μας συγχωρείς πολλά βάρη, αλλά ξέρουμε ότι η πνευματική σου αντοχή, αλλά και η φυσική σου αντοχή είναι σε ακμή ακόμα και ευχόμαστε να είναι σε ακμή πάρα πολλά χρόνια για να μπορείς να προσεύχεσαι, για να ευλογεί και να αγιάζει ο Άγιος Θεός τη ζωή των ανθρώπων για τους οποίους προσεύχεσαι. Ως ευπαρέστητες στην πατρίδα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ που τιμάτε κάθε φορά τη μνήμη του Αγίου Νεκταρίου. Θέλουμε να ξέρετε πως σας αγαπούμε πολύ και προσδοκούμε πολλά και σας ευχαριστούμε πολύ για όλα. Καλώς ορίσατε. Μετά από 4 χρόνια παύσης λόγω κορονοϊού, ξεκινούν σήμερα το απόγευμα στις 6 τα μαθήματα βυζαντινής μουσικής που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Κόου και Νησίρου υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής και προέδρου του Συλλόγου Ιεροψαλτών Κο, κ. Γιώργου Σακέλη. Τα μαθήματα είναι δωρεάν και θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως δίπλα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου και μπορούν να συμμετάσχουν όσοι αγαπούν και έχουν διάθεση να ασχοληθούν με τη βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική. Κύριε Γιώργο, ξεκινούν τα μαθήματα της βυζαντινής μουσικής. Θα θέλαμε να μας πείτε ποιοι θα συμμετέχουν. Με μεγάλη ευχαρίστηση μπορώ να αναγγείλω ότι μετά από την πανδημία και λοιπά, απραξία 4 ετών περίπου, με τη βοήθεια του Θεού θα ξαναρχίσουμε τα μαθήματα δωρεάν βυζαντινής μουσικής και παραδοσιακής μουσικής. Θα γίνονται 2 φορές το εβδομάδα προς το παρόν. Θα ξεκινήσουμε αύριο, σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι η παραμονή του Αγίου Νεκταρίου, Τετάρτη, αύριο Πέμπτη, 9 του μηνός, στο γραφείο μας, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κοραή 8, δίπλα στον Άγιο Νικόλαο, ένα γωνιακό γραφείο. Εκεί θα γίνουν τα μαθήματα, δωρεάν σε όλους όσοι επιθυμούν, και νέοι και νέες και μεγάλοι κλπ. Είναι ευκαιρία πραγματικά, επειδή το νησί μας έχει ανάγκη από ιεροψάλτες και να γνωρίσουν κυρίως τη βυζαντινή, την πατρόα μουσική, την παραδοσιακή μας μουσική, όχι μόνο να γίνουν οι ψάλτες, αλλά είναι πολύ καλό να γνωρίσουμε την πραγματική, την δική μας, την χριστιανική μουσική, η οποία ακούγεται στις εκκλησίες μας και έχει τόση μεγάλη ιστορία και πλούσια μουσική. Όσοι δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, μπορούν να έρθουν τελευταία στιγμή, έστω την Πέμπτη το απόγευμα, εκεί στα γραφεία να το δηλώσουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα αριθμό, είναι ένα προσκλητήριο για όλους. Κανείς δεν αποκλείεται. Νομίζω ότι είναι ελεύθερη η προσέλευση και παρακαλώ όποιος επιθυμεί, όσοι θέλουν να έρθουν, είναι ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία. Τα μαθήματα είναι δωρεάν. Φανταζόμαστε ότι δεν υπάρχει και όριο ηλικίες, κύριε Γιώργο, Όχι, δεν έχουμε. Αν κανείς νομίζει ότι μπορεί και να προσφέρει και να μάθει, εμείς δεν αποκλείουμε κανένα. Αν κάποιος δεν νομίζει ότι έχει κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο, καλλιεργείται η βυζαντινή μουσική, μπορεί να καλλιεργηθεί με τις κατάλληλες τεχνικές, με την καθοδήγησή σας. Βεβαίως, είναι και αυτό όπως η γυμναστική, ο ένας αθλητής. Αθλείται, συγκεβελτιώνεται, η φωνή σιγά συγκεβελτιώνεται με την επανάληψη, με τις ασκήσεις, κάνουμε πολλές ασκήσεις φωνητικές στο πιάνο κλπ. Όλοι βελτιώνονται. Εντάξει, όταν κανείς δεν έχει τόσο αυτή που λέμε και πλήρη, τότε. Αλλά και πάλι κανείς δεν αποκλείεται. Έχει την ελεύθερη να παρακολουθήσει. Θα διδάσκετε μόνο εσείς? Εγώ και έχουμε και εξαίρετους βοηθούς δασκάλους, οι οποίοι θα αναλάβουν και τους αρχάριους. Και όποιος θα επιθυμεί να ξεκινήσει. Καλή αρχή, επομένως. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία και προσέλευση. Ολοκληρώθηκαν χθες οι εργασίες της 35ης Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως Γαλλοφωνίας, τις οποίες φιλοξένησε η Βουλή των Ελλήνων. Το γενικό θέμα της συνάντησης ήταν ο πόλεμος στην καρδιά της Ευρώπης προς τη δημιουργία μιας νέας παγκόσμιας τάξης. Της ελληνικής αντιπροσωπείας επικεφαλής ήταν ο κοσμήτορας της Βουλής και βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης λόγω ασθενείας της Ντόρας Μπακογιάννη, ο οποίος υποδέχθηκε τις αντιπροσωπείες και προείδρευσε τις εναρκτήρια συνεδρίασης και επισήμανε το ελληνικό αίτημα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.
Μία σειρά από σημαντικές συναντήσεις είχε ο Δήμαρχος Νησίρου, κ. Χριστοφής Κορονέος, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα από την 5η 26 Οκτωβρίου έως και την 3η 31 του Οκτώβρη. Με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Θεόδωρο Λιβάνιο, συναντήθηκε στο γραφείο του την 5η 31 του Οκτώβρη, με τον οποίο εξέτασαν το θέμα που αφορά στην εξαίρεση της κατάργησης της ΔΙΚΕΝ από το νέο νομοσχέδιο. Ο κ. Κορονέος κατέθεσε στον Υπουργό την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νησίρου και εξέθεσε με επιχειρήματα τους λόγους για τους οποίους κρίνεται απαραίτητο να παραμείνει η κοινοφιλής επιχείρηση Νησίρου υπό το παρόν καθεστώς της αυτοδυναμίας της. Να σου πω τώρα για την Αθήνα. Στην Αθήνα ο κύριος σκοπός ήταν το θέμα της ΔΙΚΕΝ, της κοινοφελούς επιχείρησης. Από ό,τι μου λέει, ο καινούργιος νόμος καταργεί αυτές τις επιχειρήσεις. Τα νομικά πρόσωπα. Όχι όλα τα νομικά πρόσωπα, της κοινοφελούς επιχείρησης. Εγώ κατέθεσα στον Υπουργό την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τα επιχειρήματα τα οποία αναπτύξαμε για ποιο λόγο θα πρέπει η ΔΙΚΕΝ να παραμείνει ενεργή. Και νομίζω ότι πιστεύω να τα καταφέρουμε, διότι η ΔΙΚΕΝ διαχειρίζεται το θέμα που αφορά κυρίως το ηφαίστειο, διότι το ηφαίστειο αποτελεί μέρος του γεωπάρκου και το γεωπάρκο που αφορά την ένταξή μας στα γεωπάρκα της UNESCO. Πιστεύω να τα καταφέρουμε και εγώ θα ξανανέω πάλι στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα και για αυτό το θέμα και για άλλα θέματα που έχουμε με διάφορα έργα που τρέχουν τώρα, και πιστεύω να η απάντηση να είναι θετική. Επίσης στην Αθήνα είχα συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας για τα θέματα που αφορούν τη συγκοινωνία της Κονησίρου και γενικά τη συγκοινωνία των νησιών και για ένα μεγάλο θέμα το οποίο αφορά την ένταξη της Νησίρου στα Greco Islands και είμαστε το πρώτο νησί για την ένταξη σε αυτό το κλάστερ των Greco Islands που αφορά το G, άρα αναφέρεται στο Green, όχι στην Ελλάδα. Πράσινο νησί, ένα πράσινο νησί με την πράσινη μετάβαση που θέλετε να επιχειρήσετε στην Ίσυρο. Αυτό ήταν ο στόχος. Πιστεύω όλα θα προχωρήσουν καλά. Θέλει πολλή δουλειά φυσικά και αυτό κάνουμε. Και προχωρούμε πάντα με θετική σκέψη για το καλό της Νησίρου, για την πρόοδο του νησιού μας. Άλλωστε είναι νοπή και η λαϊκή εντολή, διότι ο κόσμος της Νησίρου, ο λαός της Νησίρου σας τίμησε εκ νέου με την ψήφο του, εκλεγήκατε και πάλι. Νομίζω είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δικαιώνει τους κόπους και τους αγώνες σας, αλλά και την τετραετία που μας πέρασε, όπου κάνατε αρκετά σημαντικά βήματα για την Νησίρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, το λέει και ο ίδιος ο κόσμος και εμείς το βλέπουμε ως αντικειμενικοί παρατηρητές από την πλευρά της ΚΟ, αλλά νομίζω ότι έχουν γίνει πολλά βήματα τα οποία έχουν αναδείξει την Νησίρο σε τουριστικό προορισμό με πολύ εξωστρέφεια, με πολλή δουλειά και με πολύ αγώνα, θα έλεγα. Έτσι ακριβώς, και ευχαριστώ που τα ανέφερες όλα αυτά τα θέματα. Οι εκλογές αυτές ήταν επισφάγισμα των προσπαθειών μας όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ ότι έγιναν έργα τα οποία δεν είχαν γίνει ποτέ και προχωρούμε κυρίως στα θέματα που αφορούν τα έργα υποδομών. Και πιστεύω και εύχομαι αυτή την πενταετία να ολοκληρώσουμε όλα αυτά τα έργα των υποδομών. Ταυτόχρονα όμως το θέμα της εξωστρέφειας που ανέφερες είναι πολύ σημαντικό. Και όσον αφορά το θέμα του γεωπάρκου με την UNESCO και με τις πολιτικές εκδηλώσεις που κάναμε και με τις επαφές που έχουμε με τα συνέδρια που γίνονται, και ενίσως είχε αναδειχθεί παγκοσμίως ένας τόπος, ένας προορισμός επίσκεψης. Και εδώ κάποιος μου έλεγε χθες που μιλούσα, μου λέει ήταν στην Αθήνα και δεν βρήκε κανένα που να μην γνωρίζει την Ίσυρο. Ενώ πριν 10 χρόνια, ας πούμε, η Ίσυρο δεν ήξερε κανείς που βρίσκεται. Τώρα η Ίσυρο είναι ένας προορισμός. Κυρίως για την νεολαία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και προσπαθούμε κάθε τρόπο να δεικνύουμε την Νησίρο και μάλιστα με το πολιτιστικό φεστιβάλ το καλοκαίρι νομίζω έγινε μεγάλη προβολή της Νησίρου και αυτό θα γίνει πάλι και φέτος με μεγάλα ονόματα που θα έχουμε. Ανέφερα και πριν για την Πρωτοψάλτη, η οποία θα είναι το καλοκαίρι στο νησί μας, ή για τους Pink Floyds. Τώρα, όσον αφορά το πλοίο της ΑΝΕΜ, μου δόθηκε υπόσχεση ότι αυτή τη εβδομάδα και πιστεύω σήμερα ή το αργότερο αύριο θα γίνει η προκήρυξη της γραμμής, θα γίνει απευθείας ανάθεση στο πλοίο Λίβιος Αρμής της ΑΝΕΜ και θα λάβει τη γραμμή Κονήσιρο, ένα πλοίο καινούριο, ένα πλοίο το οποίο έχει αναπτύξει ταχύτητα 18 μιλιά την ώρα και το οποίο θα κάνει την Ίσυρο σε 1,5 ώρα. Και από ό,τι γνωρίζω γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να συνδέσουμε και τη Λέρο και την Κάλυνο στην ίδια γραμμή για να μπορέσει να συνδεθεί και η Νησίρος. Αυτό θα είναι πολύ σπουδαίο
για να έχουμε ένα καινούργιο πλοίο χωρίς προβλήματα. Δηλαδή δυστυχώς μέχρι τώρα είχαμε συνεχώς προβλήματα. Και έπρεπε συνεχώς να στέλνω επιστολές στο Υπουργείο για τα διάφορα προβλήματα που είχαμε με το πλοίο που είχαμε πριν, το Joy Star, όπως λεγόταν εκεί πέρα, και το Παναγία Ευαγγελιστρία. Πιστεύω να λυθούν αυτά με το καινούργιο πλοίο, και το πιο σημαντικό είναι ότι είναι ένα πλοίο της ΚΟ. Εγώ προσωπικά με τον Δήμαρχο έχω μια πολύ στενή σχέση και πιστεύω όλα αυτά τα θέματα θα λύνονται πολύ πιο εύκολα σε οτιδήποτε και να συμβεί. Νομίζω η συνεργασία σας και με τον Δήμαρχο της ΚΟ, τον Θεοδόση τον Νικηταρά, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Πολύ καλό. Και με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Χατζημάρκο, με τον οποίο έχετε συχνή επαφή και συζητάτε τα προβλήματα, ώστε να μπορεί να βοηθάει και εκείνος από την πλευρά του με τεχνικές μελέτες, με προσωπικό που χρειάζεται. Γιατί, όπως γνωρίζουμε, ο Δήμος Νησίρου δεν έχει και όλες τις ειδικότητες στο προσωπικό. Οπότε, αναγκαστικά χρειάζεται και την βοήθεια στο τεχνικό κομμάτι και στην υλοποίηση κάποιων μελετών και από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που νομίζω ότι συνδράμει σε αυτή την κατεύθυνση και γενικότερα έχετε μια εξαιρετική συνεργασία. Πείτε μας αναφορικά με το άμεσο μέλλον, τι άλλο τρέχει στην Ίσρο, γιατί είδαμε και ότι για τα λουτρά έχετε τρέξει πάρα πολύ και προσπαθείτε να εξελιχθεί αυτό το έργο που τμηματικά νομίζω ότι εξελίσσεται και όλο το χειμώνα θα εξελίσσεται. Κοιτάξτε, σήμερα που ήμουν εδώ είχα το πριν συνάντηση με τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας των μικρών δήμων. Είμαστε μαζί στους 2,5 ώρες, συζητούσαμε διάφορα θέματα που αφορούν τα έργα του νησιού που τρέχουν και με τον έπαρχο, τον κύριο Γιάννη Καμπανή. Και γενικά με την περιφέρεια έχουμε μια πολύ αγαστή σχέση και συνεργασία σε όλα τα θέματα που αφορούν την Νήσερο. Και μας βοηθάνε σε όλα τα έργα. Αναφέρεται στο έργο των λουτρών, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει, το έχει πάρει εργολάβος και θα γίνει τμηματικό, όπως είπατε. Και ο στόχος μας είναι να προχωρήσουν όλα τα έργα που αφορούν την Ίζερο, όλα τα έργα που αφορούν τις υποδομές του νησιού μας. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό το πράγμα για το νησί, για το μέλλον του νησιού και για τους κατοίκους της νησίου, γιατί αφορά την καθημερινότητά τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θεωρώ ότι, και ευχαριστώ βέβαια τους κατοίκους που μας εξέλιξαν για άλλη μια φορά, θεωρώ ότι η εκλογή μας αυτή θα συνεχίσει τα έργα και θα προχωρήσουμε με γρήγορους ρυθμούς για την ολοκλήρωσή τους. Και κλείνοντας, επειδή είδαμε ότι το πολύ επιτυχημένο φεστιβάλ, μουσικό φεστιβάλ το οποίο διοργανώσετε φέτος στην Ίσυρο, προσέλκυσε πάρα πολύ κόσμο από τα γύρω νησιά και από την ΚΟ, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί κόσμος να φτάσει στην Ίσυρο, να απολαύσει τις εκδηλώσεις και να θέλει να βρει και χώρους εστίασης οι οποίοι θα μπορέσουν να τον υποδεχτούν, ώστε να μπορέσει και εκείνος να περάσει πιο ωραία, να ξοδέψει τα χρήματά του και να ψυχαγωγηθεί. Νομίζω ότι εκεί πέρα πρέπει να γίνει και κάτι από τους ανθρώπους που θέλουν να επενδύσουν, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον για να επενδύσουν άνθρωποι στην Ίσυρο και σε μικρά ξενοδοχεία, τα οποία να είναι ποιοτικές ξενοδοχειακές μονάδες, και όμως σε καταστήματα εστίασης τα οποία θα δώσουν και μια νέα πνοή στον τουρισμό της Ίσυρου. Συμφωνείτε? Συμφωνώ απόλυτα. Η Ίσυρο χρειάζεται επενδύσεις, αλλά ήπιας μορφής. Δεν χρειαζόμαστε μεγάλα ξενοδοχεία. Χρειαζόμαστε μικρές μονάδες ποιότητας. Και ισορροπία ανάπτυξη. Ακριβώς. Αυτό είναι. Στόχος μας είναι ολοκληρωμένη αξιοβίωτη ανάπτυξη. Αυτό το δικό μας όραμα. Και πάντα μιλώ για τη ρεαλιστική ουτοπία. Αυτός είναι ο στόχος μας, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα νησί όπως είναι τώρα, το οποίο θα διατηρεί το περιβάλλον του, τις ομορφιές που έχει η Ίσυρο, τις μοναδικές ομορφιές. Τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Γι' αυτό και είμαστε κάθετοι ενάντια στην ανάπτυξη της γεωθερμίας. Κάθετοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να το μετράψουμε ποτέ. Και η Ίσυρο χρειάζεται όμως επενδύσεις για δωμάτια ποιοτικού χαρακτήρα. Στοχευμένα. Και έχουμε, πιστεύω, μαγαζιά αρκετά για όποιους έρχονται στην Ίσυρο για να μείνουν. Έχουμε προϊόντα ντόπια τα οποία καταλύσει ο επισκέπτης του νησιού μας και από πλευράς τυρί ιδιαίτερα και κρέατα. Και εγώ βλέπω φέτος πάλι θα έχουμε το φεστιβάλ του καλοκαιρινού, θα είναι διεθνές πια, γιατί έχουμε μεγάλα ονόματα, θα έχουμε πολύ μεγάλα ονόματα φέτος το καλοκαίρι, και νέος θα αναδειχθεί ακόμη περισσότερο, οπότε θα έχει περισσότερη ανάγκη από καταλύματα για να μπορέσει να έρθει ο κόσμος τους επισκέπτες. Προβληματισμός της περιφερειακής παράταξης ανοιχτή ορίζονται στο Νότιο Αιγαίο για τη συνεχιζόμενη και αυξανόμενη νοσηρότητα που πλήττει τις δομές υγείας στα νησιά του Αιγαίου. Ιδιαίτερα για το νοσοκομείο της ΚΟ, η επικεφαλής Χρύσα Καραγιάννη δηλώνει στο δελτίο τύπου που εξέδωσε πως είναι σοβαρότατα υποστελεχωμένο βάσει του οργανογράμματος και των αναγκών του νησιού, αφού υπηρετούν ένας ακτινολόγος, καρδιολόγος, παιδίατρος και ο παθαλόγος του έχει μετακινηθεί από άλλο ίδρυμα παρά τις
ανάγκες του νησιού, των τουριστών και του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης ΚΟ για αιτούντες άσυλο και μετανάστες. Και πάμε στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Ροταριανός Όμιλος ΚΟ διοργανώνει τον καθιερωμένο μουσικό μαραθώνιο αγάπης στο πλαίσιο των φιλανθρωπικών του δράσεων. Ο ένατος Ροταριανός Μουσικός Μαραθώνιος θα πραγματοποιηθεί φέτος στο Λαογραφικό Μουσείο ΚΟ, χάνει από μουσικά σχήματα της ΚΟ, την Κυριακή 12 του Νοέμβρη. Θα παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ζουζούνης. Τα έσοδα θα διατεθούν για τα παιδιά του ΕΕΚ ΚΟ. Κυρία Ανδρουλάκη, ο ένατος μουσικός μαραθώνιος από τους Ρόταρη σε λίγες μέρες έρχεται. Η παράδοση που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια ο Ροταριανός Όμιλος, πάντα με καλό σκοπό, συνεχίζεται και φέτος. Πείτε μας τις λεπτομέρειες για τη φετινή διοργάνωση. Ο μουσικός μαραθώνιος είναι από τις πιλωτικές εκδηλώσεις του Ροταριανού Ομίλου ΚΟ. Φέτος είναι ο ένατος μουσικός μαραθώνιος αγάπης, ο οποίος θα γίνει στο Χάνι αυτή την Κυριακή, 12 Νοεμβρίου. Εκεί κατά το μεσημεράκι θα ξεκινήσουμε. Μία η ώρα. Είστε ευπρόσδεκτοι όλοι. Ο σκοπός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Είναι για να βοηθήσουμε τα παιδιά του ΕΕΚ στο νησί μας, για να ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις και οι εργασίες για να μπορούν τα παιδιά να μπουν μέσα. Ο σκοπός είναι πάρα πολύ σημαντικός, βιαζόμαστε, ναι, και ελπίζουμε να σας δούμε και να μας θυμίσετε με την παρουσία σας. Θα υπάρχει στην εκδήλωση μπουφές με ένα αντίτιμο των 7 ευρώ και ποτό και αναψυκτικά με το αντίτιμο των 5 ευρώ. Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Είναι πολύ καλλιτέχνες από την ΚΟ. Θα είναι από όλες τις σχολές της μουσικής. Αφιλοκερδώς οι μουσικοί θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε και πολύ τους χορηγούς μας και όλους όσους συντέλεσαν τους επιχειρηματίες του νησιού για να γίνει η εκδήλωση. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να σας δούμε εκεί. Όλη μου η ζωή συνένοχη και πώς γουστάρω ανακοινικό. Την ετήσια παραδοσιακή εκδήλωση Βάρβαρα και Λουκουμάδες διοργανώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης ΚΟ Αθηνών ο Υποκράτης την Κυριακή 3 του Δεκέμβρη στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Αμαλία στη Λεωφόρο Αμαλίας 10 στο Σύνταγμα. Το κόστος συμμετοχής είναι στα 20 ευρώ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Πρώτου Γενικού Λυκείου ΚΟ διοργανώνει μουσική εκδήλωση σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 του Νοέμβρη στις 7.30 το απόγευμα στην Πνευματική Εστία με την υποστήριξη της Ιεράς Μητροπόλεως ΚΟ και Νησίρου. Στην εκδήλωση συμμετέχουν η Βασίλης Προδρόμου στην κιθάρα και το τραγούδι και η Λίας Μαντικός στο κανονάκι που θα παρουσιάσουν γνωστά τραγούδια από το λαϊκό, το παραδοσιακό, το έντεχνο και το ρεμπέτικο τραγούδι. Η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 10 ευρώ. Glow Party διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Ζυπαρίου το Σάββατο 11 του Νοέμβρη στο καφέ Memory στο Τιγκάκι με τιμή εισόδου στα 10 ευρώ. Και σε ένα ελπιδοφόρο θέμα περνάμε. Αγώνα ποδοσφαίρου 5x5 διοργανώνει το 15μελές του ΕΠΑΛΚΟ με σκοπό την ενίσχυση του ταμείου του σχολείου για τις διάφορες ανάγκες του. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο 11 του μήνα στο Παλαιό Ανταγόρας με ώρα προσέλευσης στις 4.30 το απόγευμα με ηλικίες συμμετοχής παιδιά που φοιτούν από την 1η μέχρι την 3η ηλικίου. Είμαστε εδώ στο ΕΠΑΛ, είμαι με την Ειρήνη και τον Γιάννη, την πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του 15μελούς του σχολείου. Πείτε μας για αυτόν τον αγώνα ποδοσφαίρου που έχετε σκοπό να κάνετε το Σάββατο, το σκοπό που τον κάνετε, ποιος το διοργανώνει, πείτε μας τις λεπτομέρειες. Το διοργανώνει εξ ολοκλήρου το 15μελές, το ΕΠΑΛ. Ο σκοπός που γίνεται το 5x5 είναι γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε το σχολείο μας και να δείξουμε λίγο και στο ευρύτερο κοινό ότι το ΕΠΑΛ δεν είναι μόνο ένα σχολείο, ας πούμε, που αξίζει να μειωθεί. Mm-hmm.
Είναι ένα σχολείο στο οποίο έχει προοπτικές. Τα άτομα, είναι, οι μαθητές του σχολείου είναι ίδια, αξιόλογοι, όπως το γενικό. Απλά διαφέρουμε στα μαθήματα. Το μοναδικό που διαφέρει είναι αυτό. Γι' αυτό κάνουμε και το 5-5. Ελπίζουμε βέβαια μέχρι το Σάββατο να έχουμε καλύτερη συμμετοχή. Ποιοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν, όποιες ηλικίες θέλουν, όποιος θέλει έρχεται και δηλώνει? Επειδή έχουμε ένα θεματάκι με τις ηλικίες, καλό θα ήταν ας πούμε από πρώτη ηλικίου μέχρι τρίτη. Όπως τις ηλικίες του σχολείου, 16 με 18, 15 με 18, κάπου εκεί. Ακριβώς. Για να έχουμε, να μην υπάρχει μεγάλη διαφορά, γιατί φυσικά δεν ξέρουμε ποιες ομάδες θα νικήσουν, οπότε... Και είναι και αγόρια κορίτσια, μπορούν και τα κορίτσια να συμμετέχουν? Επειδή δεν είχαμε μέχρι στιγμή συμμετοχή με τα κορίτσια, έχουμε βέβαια σκεφτεί το τι θα κάνουμε αν έρθουν και κορίτσια, απλά θα πρέπει να έρθουν ομάδες που θα μπορούμε να τις βάλουμε μαζί, για να υπάρχει ίδιο επίπεδο. Αυτό. Και όποιος ενδιαφέρεται, πού μπορεί να δηλώσει? Εδώ στο σχολείο πρέπει να έρθει? Έχουμε ανεβάσει το 5x5 και όλες τις λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας στο Instagram. Έχουμε φτιάξει καινούργια ιστοσελίδα επαλκός. Και έχουμε ανεβάσει και τα άτομα στα οποία μπορούν να στείλουν για να κάνουν την αίτησή τους. Και αυτός ο αγώνας που θα γίνει, σε ποιο γήπεδο, το Σάββατο, τι ώρα? Το αγώνας θα γίνει στο γήπεδο Αντεγόρας, το παλιό, και θα ξεκινήσουμε βασικά στις 4.30 ώρα να έρθει ο κόσμος, γιατί θα έχουμε εκεί πέρα και κάτι να φάνε, θα έχουμε φτιάξει πράγματα. 4.30 ώρα, και κατά τις 5.30 ώρα, 6 ώρα θα ξεκινήσουν οι αγώνες. Με αυτά τα χρήματα λοιπόν θέλετε να βοηθήσετε το σχολείο. Τι πιστεύετε ότι έχει ανάγκη αυτή την περίοδο το σχολείο του ΕΠΑΛ? Από εξοπλισμό, από θρανία, δεν ξέρω, βιβλιοθήκες, τέτοιου είδους ανάγκες θεωρείτε? Σίγουρα θέλουμε να ενισχύσουμε το σχολείο μας περισσότερο, δηλαδή καμιά βιβλιοθήκη θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να έχει το σχολείο μας. Υπάρχουν προδιαγραφές για να φτιάξουμε καλύτερα τα γήπεδα, το γήπεδο του βόλεϊ, ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Και γενικότερα έχουμε βάλει στη σκέψη μας, στο νου μας τέλος πάντων, κάποιες ιδέες. Τώρα είναι αναλόγως και το κέρδος που θα έχουμε από το 5x5. Σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, παιδιά, και να συνεχίσετε να είστε έτσι δραστήριοι και να σκέφτεστε διάφορες ιδέες για να βοηθήσετε το σχολείο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε να δούμε την αθλητική επικαιρότητα της μέρας. Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, η K19 του Ολυμπιακού πανηγύρισε το διπλό στην έδρα της Καμπάλα για το UEFA Youth League. Ο προπονητής των νέων του Ολυμπιακού, ο δικός μας Σωτήρης Ηλαϊδόπουλος, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη νίκη, την εμφάνιση αλλά και την νοοτροπία που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές του απέναντι στην Καμπάλα για το UEFA Youth League. Την αναβολή για 10 ημέρες τουλάχιστον ανακοίνωσε η ΕΠΣ Δωδεκανήσου για το ματς Αόλυψών Αργοναύτες για συγκοινωνιακούς λόγους. Στην καλαθοσφαίριση τώρα, για τη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου νήσων, ο Υποκράτης θα αντιμετωπίσει τον νέο Λοκεφάλου το Σάββατο 11 του Νοέμβρη στις 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Δημήτρης Παπούλης. Και πάμε να δούμε την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Μια ρή συννεφιά προβλέπεται για αύριο καιρό στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική εντάσεως 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Για περισσότερη ενημέρωση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα μας kostv.gr. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας. We'll be right back.
We'll be right back.